να κολυμπήσει μια απόσταση 40 ναυτικών μιλίων σε ανοιχτό πέλαγος για να φτάσει στην ακριτική Γάβδο, θα επιχειρήσει την επόμενη Παρασκευή ο Βασίλης Βροντάκης από τα Χανιά. Είναι ένα προσωπικό στοίχημα, με αποδέκτες όμως όλους τους κριτικούς, τους οποίους θέλει να κάνει γνωστό όχι το κατόρθωμά του, αλλά την πολύτιμη στήριξη του Συλλόγου Ορίζοντας σε εκατοντάδες παιδιά και ενηλίκους που παλεύουν με τον καρκίνο. Είναι κάτι που ήθελα να το κάνω από πολύ μικρός. Βλέποντας το νησί απέναντι και να λέω πω τι ωραία να κολυμπήσουμε μέχρι εκεί. Μετά από πολλά χρόνια αυτό το όνειρο μαζί με τη βοήθεια του Ορίζοντα θα προσπαθήσω να το κάνω πραγματικότητα. Το εγχείρημα του Βασίλη Βροντάκη κάθε άλλο παρά εύκολο είναι. Ωστόσο η απόφασή του να ξεπεράσει τον εαυτό του είναι ισχυρότερη. Εξάλλου δεν στοχεύει στον πρωταθλητισμό και η κολύμβηση είναι για εκείνον κυρίως ευχαρίστηση, άθληση και διέξοδος από κάθε τι που φορτώνει το μυαλό. Η μαραθώνια κολύμβηση είναι καταπληκτική. Υπάρχουν και ηλικιωμένοι άνθρωποι που το κάνουν αυτό και ακολουθούν. Είναι απλά για τη συμμετοχή ή απλά να κολυμπάνε μες στη θάλασσα. Γίνονται καλύτεροι άνθρωποι από μόνοι τους, είναι πιο χαρούμενοι, δεν σκέφτονται πολλά προβλήματα, γιατί στις μέρες μας, εντάξει, όπως και να το κάνεις, υπάρχει πάρα πολύ πρόβλημα στον κόσμο. Δεν χρειάζεται να έχουμε άγχος όμως, γιατί μια ζωή την έχουμε και πρέπει να τη διασκεδάσουμε, ο καθένας όπως μπορεί και την απολαμβάνει. Για τον Σύλλογο Εθελοντικής Προσφοράς και Στήριξης Παιδιών και Ενηλίκων με Νεοπλασία Ορίζοντας, η απόφαση του Βασίλη Βροντάκη είναι μια έμπρακτη υποστήριξη του έργου που επιτελεί. Το διάπλους αυτό το αφιερώνουμε για τους εθελοντές δότες μυελού των οστών, να γίνουμε όσο το δυνατόν περισσότεροι. Υπάρχουν άνθρωποι που λόγω της ασθένειάς τους η μοναδική θεραπεία που μπορούν να έχουν είναι η μεταμόσχευση. Όταν λοιπόν ένα παιδί, ένας έφηβος ή ένας ενήλικας με νεοπλασματική ασθένεια χρειάζεται μεταμόσχευση μυελού των οστών, το μόνο που μπορεί να τον βοηθήσει είναι δίνοντας ένας υγιής άνθρωπος στα κύτταρά του. Πριν από ένα χρόνο, ο εμπνευστής του εγχείρηματος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον κολυμβητικό διάπλου του Τωρονέου Κόλπου στη Νική τη Χαλκιδικής. Ο κολυμβητικός διάπλους Σφακιά Γάβδος θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, του Δήμου Σφακίων, του Δήμου Γάβδου και του Πολιτιστικού Συλλόγου Χώρας Σφακίων.